Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ στη συνεδρία της Παρασκευής η τροποποίηση του Οργανισμού Ιστορικής Υπηρεσίας του Δήμου της ΚΟ σύμφωνα με τις οδηγίες αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου. Τα θέματα τώρα της σχολικής στέγης και της έναρξης λειτουργίας του ειδικού σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο συστήθηκε και θα στεγαστεί στο πλατάνι, στο κτίριο του Μπακούφ, συζητήθηκαν επίσης στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ της Παρασκευής, παρουσία και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας του κ. Παπαδομαρκάκη, ο οποίος ανακοίνωσε και τον ορισμό της Διευθύντριας του Σχολείου της Ατσακλάς Κατερίνας, ζητώντας από την τοπική κοινωνία να ξεκινήσει τις διαδικασίες και να υποστηρίξει αυτή τη νέα δομή. Το ΕΚ της ΚΟ είναι ένα δημιούργημα. Θα λειτουργήσει φέτος και θέλω τη στήριξη όλων σας. Το ΕΚ της ΚΟ είναι ένα ειδικό σχολείο. Είναι τα παιδιά μας. Κάναμε και δώσαμε αγώνα και θα το λειτουργήσουμε φέτος. Ορίσαμε και διευθύντρια είναι η κυρία Τσατσακλά, η Κατερίνα. Κάναμε κρίσεις διευθυντών. Επελέγει η κυρία Τσατσακλά η Κατερίνα, είναι θεολόγος, έχει αναλάβει ήδη, θα στεγαστεί στο έκτο, έτσι δεν είναι κύριε Δήμαρχε, στο έκτο δημοτικό, στο παλιό, στο Κερμεντέ που φτιάξαμε, φτιάξατε εσείς δηλαδή, που πήγε το 7ο τότε, θυμάστε την... Λοιπόν, θα στεγαστεί εκεί. Εγώ αυτό που ζητάω από όλους όμως, είναι να στηρίξουμε αυτό το σχολείο γιατί είναι για ειδικά παιδιά. Το έχει ανάγκη κόσ. Και αυτά τα παιδιά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και πρέπει να σταθούμε πλάι τους. Είμαι σίγουρος ότι το κάνετε γιατί ξέρω την ανθρωπιά σας. Ξέρω τον πόνο και ξέρω για την ευαισθησία που έχετε. Εμείς λοιπόν, σαν διεύθυνση και προσωπικά, αν θέλετε, πήραμε βάρος να λειτουργήσει από φέτος, διότι ήταν και είναι για μένα στοίχημα να πετύχει. Και θα πετύχει, γιατί έχω εσάς. Και αφού έχω εσάς, δεν φοβάμαι. Έχω την κοινωνία δίπλα μου. Εσάς δηλαδή. Θέλω λοιπόν τα παιδιά αυτά να έχουν ό,τι καλύτερο μπορεί να έχουν. Άρα, αν χρειαστούν υποδομές ή οτιδήποτε άλλο, δήμαρχε και όλοι εσάς, να βοηθήσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε. Τώρα, για τα σχολεία που πάνε απόγευμα. Αναγκαστικά πρέπει να πάνε απόγευμα, διότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αποφασίζει πού θα πάνε. Εσείς αποφασίζετε. Ο Δήμος αποφασίζει. Αν υπήρχε εναλλακτική λύση να είναι πρωινό τα σχολεία, θα ήταν πρωινά. Εγώ αυτό που μπορώ να ζητήσω, και όσο μπορώ να το ζητήσω, να γίνει η επίσπευση των διαδικασιών για να ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση και να γυρίσουν πίσω τα παιδιά σε πρωινή βάδια. Είναι πολύ σημαντικό, σήμερα αν γίνεται, να κλείσουμε και την υπόθεση του κτηριακού συγκροτήματος στο Πλαντάνι. Γιατί θα πρέπει, όπως δεσμευτήκαμε και όπως υποσχέθηκε και το Υπουργείο, από τις 11 του μήνα να ξεκινήσουν τα σχολεία όλα κανονικά και με τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, κύριε Παπαδομαρκάκη, να καταλήξουμε στο πόσα σχολεία, πόσες οικογένειες και πόσα παιδιά θα αναστατωθεί η ζωή τους μετά από τη μεγάλη αναστάτωση του σεισμού της 21ης Ιουλίου. Και ειλικρινά θα πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, αλλά και τον συνάδελφό μου, τον Μανώλη τον Ζερβό, να συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων, οι οποίοι έδειξαν και εξακολουθούν να δείχνουν υψηλό αίσθημα ευθύνης για την περίοδο αυτή που διανύουμε. Και να σας σημειώσω εδώ ότι δεν είναι μόνο τωρινή αυτή η συμπεριφορά, είναι διαρκής η καθημερινή απόδειξη και επιβεβαίωση ότι η ΚΟΣ έχει το ευτύχημα να έχει εκπαιδευτικούς και στις δύο βαθμίδες, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τη δουλειά που κάνουν, αγαπούν το έργο το οποίο παρέχουν, αγαπούν τα παιδιά και αγαπούν και την τοπική κοινωνία.